Περισσότερους από εμάς, το σπίτι μας είναι το πιο πολύτιμο υλικό αγαθό που διαθέτουμε. Σήμερα όμως οι κίνδυνοι που το απειλούν καθημερινά είναι πολλοί. Ενώ το κόστος των πιθανών ζημιών είναι μεγάλο. Έχετε σκεφτεί ποτέ πόσες είναι οι πιθανές απειλές για το σπίτι σας και πώς μπορείτε να το προστατεύσετε? Η ασφάλιση κατοικίας σας εξασφαλίζει από τους πολύ συνηθισμένους έως τους πιο εξειδικευμένους κινδύνους. Για το κτίριο, το περιεχόμενο του σπιτιού σας ή και τα δύο. Σας προστατεύει από τα απρόοπτα και φροντίζει για κάθε ζημιά. Σας καλύπτει για όσα έχουν να κάνουν με εσάς, τους γείτονες και επισκέπτες σας. Την οικογένειά σας αλλά και τους καλύτερους σας φίλους. Μπορείτε να ασφαλίσετε το σπίτι σας για σεισμό, αλλά ακόμα και από κινδύνους που δεν αναφέρονται στο συμβόλαιο. Η Inter American σας δίνει τη δυνατότητα να ασφαλίσετε το σπίτι σας με αξιοπιστία, οικονομία και πολλές επιλογές. Μπείτε στο www.interamerican.gr ή συζητήστε με ένα συνεργάτη της Inter American σήμερα κιόλας. Τηλεόραση Κρήτης, θα μιλήσουμε για δόμηση και οικονομία. www.neatv.gr, το νέο μας ανανεωμένο site. Επίσης, αυτή τη στιγμή η εκπομπή μας παίζει ζωντανά διαδικτυακά στο www.neatv.gr. Επίσης, σε επανάληψη κάθε Σαββάτο στις 5 η ώρα το απόγευμα μπορείτε να δείτε ό,τι δεν προλάβατε να δείτε σήμερα. Λοιπόν, πιστοί στην ενημέρωση, πιστοί σε αυτό που σας έχουμε μάθει 5 συναπτά έτη, δόξα τω Θεώ, εμείς προσπαθούμε να σας προτείνουμε τα καλύτερα προϊόντα και υπηρεσίες σε όσον αφορά τη δόμηση και την οικονομία. Όπως είδατε, η απόψινή μας εκπομπή έχει την χαρά να φιλοξενεί μια εταιρεία η οποία κυριαρχεί στον χώρο των ασφαλιστικών καλύψεων, και επειδή είναι ένα θέμα το οποίο αφορά πάρα μα πάρα πολύ κόσμο, εμείς εδώ έχουμε το καλύτερο από το υλικό το οποίο μπορεί να εκπροσωπήσει αυτή την εταιρεία και σας το παρέχουμε στην διάθεσή σας. Λοιπόν, έχουμε εδώ τον κύριο Λουραντάκη Στάθιο, ο οποίος είναι διευθυντής του Διοικητικού Κέντρου Inter American. Καλησπέρα. Καλησπέρα, κύριε Χατζησταύρου. Και τον κύριο Καστανάκη Κώστα, ασφαλιστικό σύμβουλο. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Και έχουμε τη χαρά και την τιμή να φιλοξενούμε μέσω Skype τον διευθυντή πωλήσεων, τον κύριο Μανώλη Κούτη. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα σας. Είναι μεγάλη μας χαρά και μεγάλη μας τιμή που σας φιλοξενούμε και θα ξεκινήσουμε με κάποια θεματάκια τα οποία είναι φλέγοντα και τρέχοντα θέματα επικαιρότητας που για σας βέβαια είναι μια καθημερινότητα. Ωραία, πολύ ωραία. Θα ήθελα πάρα πολύ να ξεκινήσουμε μιλώντας για τα οχήματα και για τα ανασφάλιστα οχήματα και για αυτή την πληγή η οποία πραγματικά είναι μια διαρκής δαμόκλειος πάθης για όλους μας στην καθημερινότητά μας. Είναι δαμόκλειο σπάθι, όχι για όλους μας μάλλον θα έλεγα καλύτερα, είναι κυρίως για αυτούς που δεν είναι ασφαλισμένοι. Και βέβαια το τελευταίο διάστημα όλοι, τον τελευταίο καιρό ασφαλιστικές εταιρείες μέσα μαζικής επικοινωνίας προειδοποιούν πάντα τους οδηγούς ανασφάλιστων για βαριά πρόστιμα. Βέβαια αυτό τίποτα δεν έχει υλοποιηθεί κακά τα ψέματα μέχρι σήμερα. Έχει ψηφιστεί σαν νομοσχέδιο, όμως ακόμα οι διαδικασίες σύνδεσης της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων με το πληκτρολογικό κεφάλαιο, ώστε να βρουν ποια πραγματικά είναι τα ανασφάλιστα οχήματα, δεν έχει ολοκληρωθεί. Στην ουσία όταν είναι... ολοκληρωθούν... Ναι, στην ουσία είναι σχέδια επί χάρτου αυτό ακόμα. Δεν έχει γίνει κάτι πράξη. Έχουν προχωρήσει, αλλά ακόμα παραμένουν επί χάρτου. Δεν έχει ολοκληρωθεί, δεν έχουν σταλεί από ό,τι ξέρω ούτε ακόμα τα πρόστιμα, τα οποία ναι, μεν είναι βαριά, είναι ψηλά, μπορούν να φτάσουν πολύ σημαντικά, ψηλά, αλλά δεν έχει σημασία όμως το ίδιο το πρόστιμο, όσο το τι ζημιά μπορεί να προκαλέσει τον ίδιο τον ιδιοκτήτη. Το αυτοκίνητό του αν χτυπήσει κάποιον, αν δεν είναι ασφαλισμένος. Τι μπορεί να υπομειστεί βάρος
αυτός και η οικογένειά του σε όλη τη ζωή. Αυτό είναι το βασικό. Γι' αυτό θέλαμε και την άποψή σας εντάχει, εν περιλήψη, να μας πείτε 2-3 πραγματάκια τα οποία θα πρέπει να προσέξουμε και 2-3 πραγματάκια τα οποία θα πρέπει να κάνουμε για να είμαστε κατοχυρωμένοι σε όλο αυτό. Πολύ ωραία. Πρώτα απ' όλα είναι ότι δεν έχει σημασία αν το όχημα το χρησιμοποιείς ή δεν το χρησιμοποιείς. Αν είναι κλεισμένο σε ένα γκαράζ, παραδείγματος χάρη. Εφόσον το όχημά σου έχει πινακίδες, πρέπει ανά πάσα στιγμή να είναι ασφαλισμένο. Μόνο αν καταθέσεις πινακίδες σου, δεν χρειάζεται να είναι ασφαλισμένο. Προφανώς, πολλοί θα πούνε ότι οι ασφαλιστικές εταιρείες έχουν λόγο να θέλουν τον κόσμο ασφαλισμένο. Αυτό βέβαια που δεν αντιλαμβάνονται πολλοί καταναλωτές ή πελάτες είναι, και αυτή είναι περίπου στους 700.000 βάσει των πιο πρόσφατων εκτιμήσεων, είναι ότι η ασφάλιση κυρίως υφέρει αυτούς και λιγότερο τις εταιρείες. Τι θέλω να πω, ενδεχομένως να με ρωτήσετε. Ότι η ασφάλιση του αυτοκίνητου, το οποίο παρεπιπτόντως το κόστος των ασφάλιση των οχημάτων τα τελευταία χρόνια έχει μειωθεί ως και 40%. Έχει μειωθεί δραστικά, έχει γίνει κοσμογονία. Ακριβώς. Και αυτό χάρη σε εταιρείες στον ανταγωνισμό των εταιριών, στις online εταιρείες που έχουν μπει μέσα στην αγορά μας και εξοικονομούν ουσιαστικά χρόνο, χρήμα και άγχος. Ποιο είναι το πρόβλημα? Δεν είναι το πρόστιμο. Είναι βάρη το πρόστιμο, βεβαίως. Η νομοθεσία λέει για 250 ευρώ. Μιλάει ακόμα και για αφαίρεση της άδειας ικανότητας του οδηγού και αφαίρεση πινακίδος για 6 μήνες. Εάν δεν τρακάρεις και σε πιάσουν σε περίπτωση ατυχήματος και για 2 χρόνια. Είναι σημαντικό, πολύ σημαντικό. Εντάξει, εγώ πάντως, αν θέλετε την προσωπική μου άποψη, θεωρώ ότι δεν είναι θέμα ποινών και δεν είναι θέμα ότι πρέπει να έχουμε από πάνω μας διαρκώς με ένα φοροδοτικό μηχανισμό προστήμων, ο οποίος θα μας βοηθήσει να γίνουμε νομοταγείς πολίτες. Σωστά. Είναι συνειδητοποίηση γιατί πρέπει να είμαι ασφαλισμένος. Έτσι ακριβώς. Σωστά το λέτε. Προς τον εαυτό μου και τους συμπολίτες μου. Δηλαδή, αν σήμερα τρακάρεις, χτυπήσεις έναν άνθρωπο, καταστρέψεις μια ξένη περιουσία, το ύψος αποζημίου σύμφωνα με τον νόμο μπορεί να φτάσει στο 1 εκατομμύριο ευρώ. Εάν είσαι ασφαλισμένος, αυτό το η τυχόν αποζημίωση μεταβιβάζεται στον ασφαλιστή σου, το νομικό πρόσωπο εννοώ. Εάν δεν είσαι ανασφαλισμένος, θα επέμβει το επικουρικό κεφάλαιο, θα πάρει ένα μέρος μικρό με τη ζημιά, θα στο διεκδικήσει πολύ μικρό μέρος. Θα το πάρει, τα έχει τα λεφτά το παντέρμο, που λέμε και εμείς στην Κρήτη. Σύμφωνα με τον νόμο πρέπει να το πάρει, δεν τα έχει τα λεφτά. Επειδή ξέρω ότι δεν τα έχει τα λεφτά το παντέρμο, γι' αυτό το λέω. Άρα, φανταστείτε, επειδή τυχαίνουν, εμείς μέσα στην αγορά βλέπουμε αποζημιώσεις από θανάτους ή από ανικανότητες τάξης των 200, 300 ή 400 χιλιάδων ευρώ. Και αυτά συμβαίνουν στη χώρα μας. Ξέρετε, θάνατοι από ατύχημα, κάθε χρόνο λέμε ότι από τροχεία χάνεται μια Κωμόπολη, ένα μεγάλο χωριό. Ο νούμερο 2 πλέον επίσημα αιτία θανάτου στην Ελλάδα είναι αυτό. Πολύ σωστά. Αν είσαι ασφαλισμένος λοιπόν, με αυτό το ασφάλιστο το οποίο μπορεί να είναι 200, 300 ή 400 ευρώ ετησίως, έχει μεταβιβάσει αυτό τον κίνδυνο, αν συμβεί κάτι, στην ασφαλιστική σου εταιρεία. Εάν δεν είσαι ασφαλισμένος, το έχεις πάνω σου. Οι δικηγόροι και λογικά τα μέλη της οικογένειας του θύματος, εισαγωγικά, θα στραφούν πού? Εναντίον εσού και της προσωπικής σου περιουσίας. Πέρα από το ποινικό κομμάτι. Συνεπώς, εσείς επιγραμματικά προτείνετε ότι έχετε, δεν έχετε παρκαρισμένο το αυτοκίνητό σας, εάν του έχετε πινακίδες πάνω, πρέπει να είναι ασφαλισμένο. Ξεκάθαρα. Ξεκάθαρα. Δεύτερον, σωστά. Δεύτερον, αυτό το οποίο εσείς συμβουλεύετε τον κόσμο είναι να είναι τυπικός και συνεπής στη διαρκής ασφαλιστική κάλυψη του αυτοκινήτου του. Γιατί είναι πολλοί που λένε ότι το έχω ασφαλίσει, του έχω πινακίδες, δεν μπορώ αυτό το εξάμεινο, θα πληρώσω το άλλο το εξάμεινο, θα δούμε πώς θα τα βρούμε. Πλέον υπάρχει και ένα αυτόματο σύστημα το οποίο αν δεν πληρώσει σε πετάει κατευθείαν απ' έξω, έτσι δεν είναι? Έτσι ακριβώς. Δηλαδή αυτό που λέγαμε παλιά, ότι πάρ' τον ασφαλιστή σου τηλέφωνο να σε βάλει μία μέρα πριν ότι το πλήρωσες για να τη σκαπουλάρεις, δεν ισχύει πλέον. Δεν ισχύει, δεν ισχύει. Και ο διάολος λένε στο χωριό μου, στη Μάνη κάτω, που είναι απέναντι από εσάς. Έχουμε πιάσει τα εδάφη τώρα. Τα ωραία. Ναι, τα ωραία. Ο διάολος έχει πολλά ποδάρια. Πολλές φορές μπορεί να είμαι τυπικός για μήνες, για χρόνια. Έτσι. Και κάτι ή να ξεχάσω ή να αγνοήσω ή να θεωρήσω ότι δεν είναι σπουδαίο και να μου συμβεί εκεί το κάτι. Και εκείνο το κάτι μπορεί να σημαδέψει
εκτός από τον απέναντι μου που θα του προκαλώ ζημιά, να σημαδέψει και εμένα και την οικογένειά μου. Μια λάθος κίνηση, μια λάθος στιγμή. Μια λάθος γιατί η απροσεξία της στιγμής και να μην είμαι ασφαλισμένος θα καταστρέψει ό,τι έχω δημιουργήσει. Ήσασταν απόλυτα σαφείς. Αυτό θέλουμε να είμαστε προς συμπολίτες μας, απόλυτα σαφέστατοι. Το κόστος ασφάλισης του αυτοκινήτου είναι πολύ μικρό. Το μεγάλο κόστος ουσιαστικά το αναλαμβάνει οποιαδήποτε η ασφαλιστική εταιρεία. Αυτό είναι σημαντικό. Θέλω να σας ευχαριστήσω πολύ για την παρουσία σας. Και να, ο Θεός να σας δίνει δύναμη και κουράγιο να αντέχετε σε αυτή τη μεγαλούπολη που λέγεται Αθήνα. Εμείς εδώ πάντως είμαστε καλύτερα, να σας πούμε την αλήθεια. Σας επισκέπτομαι τακτικά. Έχουμε ένα εξαιρετικό συνεργείο εκεί πέρα, εξαιρετικούς συνεργάτες. Ο Στάτης Λουραντάκης είναι επικεφαλής, με τον Κώστα τον Καστανάκη που είναι απίστευτο συνεργάτης. Έχουμε ταξιδέψει και σε μεγάλα συνέδρια του εξωτερικού και με το Στάθη μαζί. Έχουμε δει πώς είναι η ασφάλιση σε όλο τον κόσμο. Όπου μαζί κοινωνική ιδιωτική ασφάλιση συνυπάρχουν. Καθοδηγούν και εξασφαλίζουν οικογένειες και περιουσίες. Να είστε καλά, ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστώ και εγώ. Γεια σας. Γεια σας. Λοιπόν, είπαμε τα πρώτα πραγματάκια. Να έρθουμε εδώ στον κύριο Λουραντάκη. Να ξεκινήσουμε λίγο για να μας πείτε δύο πραγματάκια επιγραμματικά για το τι ακριβώς είναι η εταιρεία η οποία πρεσβεύεται, η οποία είναι χρόνια στον χώρο. Ναι. Ο Όμιλος Ιντερ Αμέρικαν έχει 47 χρόνια παρουσίας. Από το 2001 ανήκει στον οργανισμό, τον ελλαδικό οργανισμό ΑΧΜΕΑ. Η ΑΧΜΕΑ είναι ένας πολυεθνικός οργανισμός ασφαλιστικός, όπου φανταστείτε, δεν ξέρω αν μπορούμε να δούμε και την ανάλογη την κάρτα. Μπορούμε να παίξουμε και το παρελθόν. Το 2015 έκανε μεικτά ασφάλιστρα 20 δις. Αυτό είναι περίπου 4,5 φορές το μέγεθος της ελληνικής ασφαλιστικής αγοράς. Οπότε μιλάμε ότι έχει από πίσω έναν κολοσσό, ο οποίος είναι σαν ασφαλιστική δικλίδα, σαν δικλίδα ασφαλείας, ότι μπαίνει σε μια ομάδα η οποία, αν μη τι άλλο, δεν έχει ημερομηνία λήξης. Ναι, είναι μια εγγύηση και εξασφάλιση στους πελάτες μας ότι υπάρχει μια οικονομική φερεγγιότητα, έτσι. Φανταστείτε λοιπόν ένα οργανισμό ο οποίος έχει 200 χρόνια παρουσίας, δηλαδή είναι σχεδόν όσο είναι το ελληνικό κράτος, 26.000 εργαζόμενους σε όλη την Ευρώπη. Και σε χρονιές όπως το 2015, όπου η οικονομική κρίση δεν ήταν μόνο στην Ελλάδα, ήταν σε όλη την Ευρώπη. Ναι. Βλέπουμε εδώ τώρα και τις κάρτες. Βαθμολογείται από οίκους αξιολόγησης όπως είναι η Standard & Poor's με ΑΣΥΝ. Αλλά το πιο σημαντικό από όλα που ενδιαφέρει και τους πελάτες είναι ο δείκτης φερεγγιότητας, όπου είναι στο 210% του οργανισμού. Αυτό είναι ο δείκτης φερεγγιότητας, είναι το καινούργιο μετρήσιμο μέγεθος των ασφαλιστικών εταιρεών πλέον. Ε? Δεν είναι καινούργιο, ήταν ανέκαθεν υπήρχε. Ναι, αλλά δεν το φωνάζαμε αυτό. Γιατί όμως? Εντάξει, οι εταιρείες οι οποίες πληρούσαν τους δείκτες φερεγγιότητας, το φωνάζανε. Ναι, οι άλλες το ξεχνάγανε. Εντάξει. Τώρα όμως είναι προαπαιτούμενο να είσαι μέσα σε αυτό το σύστημα, νομίζω ότι έχετε ένα δείκτη πιστοποίησης τώρα πλέον. Κάτι τώρα υπάρχει, έχει αλλάξει σε αυτό. Από 1η-1η του 2016 εφαρμόζεται η νομοθεσία με το Solvency. Ψηφίστηκε από την Ελληνική Βουλή, ισχύει για όλη την Ευρώπη και είναι το αντίστοιχο που ισχύει στις τράπεζες για τη Βασιλεία 2. Μπράβο. Οπότε, άρα εκεί ελέγχεται η φερεγγιότητα των ασφαλιστικών εταιρείων. Εμείς μπαίνουμε εδώ προφανώς. Βεβαίως, πληρούμε τα κριτήρια για το Solvency και αν θέλετε να δούμε και στοιχεία του δυτικού μας ομίλου της Ιντερ Αμέρικαν, οι δείκτες φερεγγιότητας είναι 207% στην εταιρεία ζωής και 377% στην εταιρεία ζημιών. Αυτό σημαίνει ότι, να το πούμε ελληνικά, ότι για κάθε 100 ευρώ που πρέπει να βάζουμε στην άκρη τους πελάτες μας, βάζουμε 377 ή 207 αντίστοιχα. Α, στην ουσία επάρκεια. Επάρκεια, βεβαίως. Ταμιακή επάρκεια λέγεται αυτό. Ακριβώς αυτό είναι. Όπως επίσης αξίζει να πούμε ότι σε όλες τις χρονιές της κρίσης η εταιρεία ανταποκρίνεται στους πελάτες αποζημιώσεις. Πέρυσι δώσαμε 216 εκατομμύρια ευρώ. Ότι δεν έχουμε ακούσει παράπονα για καθυστερήσεις ή για αναταράξεις. Η εταιρεία έχει χαράξει την πορεία της. Βέβαια, δεν ξέρω αν σε αυτό το περιβάλλον. Τώρα το κουβεντιάζουμε off the record, γιατί έχουμε κάνει και κάποιες κουβέντες μαζί με τον κύριο Λουραντάκη. Δεν ξέρω κατά πόσο τώρα εμείς αυτό το περιβάλλον το οποίο πρεσβεύει η εταιρεία είναι το περιβάλλον που ζούμε εμείς τώρα, είναι έτσι, ανταποκρίνεται πλήρως και στο περιβάλλον το οποίο δείχνει και η εταιρεία. Δηλαδή, το επιχειρηματικό ανταγωνιστικό περιβάλλον δεν ξέρω κατά πόσο μπορεί να ανθίσει στις μέρες μας εδώ στην Ελλάδα. Αλλά παρόλα αυτά, ο Όμιλος συνεχίζει την πορεία παγωθραυστικό, προχωράει και πάει καλά. Ναι, κοιτάξτε, κάθε επιχείρηση οφείλει να ανταπεξέρχεται σε κρίσεις. Ο Όμιλος μας όλα αυτά τα χρόνια της κρίσης έχει λάβει τα κατάλληλα μέτρα, έχει κάνει τις κατάλληλες κινήσεις, ούτως ώστε και οικονομικά να είναι υγιής και φερέγγια και να ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις των πελατών. Ωραιότατα.
Κάτι άλλο το οποίο θα μπορούσαμε να πούμε για την εταιρεία, να τρέξουμε λίγο την κάρτα, γιατί τα παιδιά έχουν δουλέψει πάρα πολύ και σήμερα η εκπομπή είναι πολύ ενημερωτική. Λοιπόν, ωραία, άρα επειδή μας πιέζει και ο χρόνος να μιλήσουμε συνήθως για τους συνήθους κινδύνους οι οποίοι απειλούν τις περιουσίες, γιατί είναι πάρα πολλά τα οποία αυτά μπορούμε να πούμε και η εκπομπή μας Δόμηση και Οικονομία προφανώς μιλάμε και για κτίρια. Οπότε να ξεκινήσουμε. Αυτό που συμβαίνει σήμερα, τι γίνεται, υπάρχουν διάφοροι κίνδυνοι οι οποίοι ανέκαθεν υπήρχαν, αλλά για τους δικούς μας λόγους, εμείς σαν πολίτες, δεν δίνουν πολύ σημασία. Δηλαδή, ο κίνδυνος της φωτιάς, μπορούμε να δούμε στοιχεία που 15.000 πυρκαγιές, ας πούμε, είναι ετησίως ο μέσος όρος που συμβαίνουν στην Ελλάδα. Σε πλέον αισιόδοξο σενάριο είναι αυτό, γιατί άλλες φορές έχουμε και 20.000. Ο μέσος όρος, Ναι, ναι, ο μέσος όρος. Υπάρχουν άλλοι κίνδυνοι εκτός της πυρκαγιάς, υπάρχουν οι κίνδυνοι που είναι οι κίνδυνοι της πλημμύρας, τα φυσικά και καιρικά φαινόμενα. Μπορούμε να θυμηθούμε τι έγινε εδώ στο νομό μας 1η-1η του 2015. Όπου έγινε ο χαμός. Έγινε ο χαμός και είχαν πάρα πολλές πλημμύρες και πάρα πολλές ζημίες και σε επιχειρήσεις και σε σπίτια. Ναι, αυτό το θυμόμαστε ξέχαστα. Πρωτοχρονιά ήταν. Πρωτοχρονιά ήταν. 1η-1η του 2015 ήταν. Σεισμοί λοιπόν. Α, καιρικά φαινόμενα. Καιρικά φαινόμενα. Ναι. Πλημμύρες. Σεισμοί επίσης. Εδώ πρέπει να θυμηθούμε όλοι ότι η Κρήτη είναι σεισμογενής περιοχή. Έντονα σεισμογενής. Κάθε μέρα, νομίζω το τελευταίο διάστημα, κάθε μέρα. Εδώ γράφεται ότι το 2014 έχουν σημειωθεί στον ελληνικό χώρο 142 σεισμοί με μέγεθος πάνω από 4 ρίχτες. Μάλιστα. Σίγουρα θα σας πω ότι το τελευταίο τρίμηνο έχουν γίνει από μόνοι τους 150 σεισμοί από 3 ρίχτερ και πάνω. Οπότε καταλαβαίνετε ότι πλέον για μένα, εγώ σπρώχνω τους πελάτες μου πλέον ότι. Αν μη τι άλλο, η ασφάλιση για το σεισμό πλέον στο σπίτι σου, στην Κρήτη, πρέπει να είναι σαν την ασφάλιση του αυτοκίνητου. Πλέον, σε τέτοιο επίπεδο. Και από τη στιγμή που έχετε κάτι ασφάλιστρα, αστεία. Δηλαδή είναι. Όντως. Πολύ γήινο το ασφάλιστρο αυτό. Πολύ γήινο που έχετε. Δεν ξέρω, μέχρι να καταλάβετε ότι εδώ είναι σεισμική περιοχή και πρέπει να το τσιμπήσετε λίγο παραπάνω. Υπάρχει μια παρεξηγημένη άποψη στον κόσμο. Ο κόσμος νομίζει ότι είναι ακριβές οι ασφαλίσεις της περιουσίας. Ακριβώς. Αλλά πρώτα θα πρέπει να δούμε πόσο μεγάλες μπορεί να είναι οι ζημιές. Δηλαδή, τι συμβαίνει σήμερα. Ένας άνθρωπος ξεκινάει να φτιάχνει μια περιουσία. Αυτό μπορεί να λέγεται επιχείρηση, μπορεί να λέγεται σπίτι. Με καταβάλλοντας κόπο, χρήματα, όνειρα εκεί μέσα. Και όλο αυτό το αφήνουμε στο έρμεος. Κοιτάξτε, μπορεί να υποθέσει κάποιος ότι προληπτικά δεν θα μου συμβεί φωτιά. Αλλά σεισμός, ρε παιδί μου, είναι κάτι το οποίο είμαστε στη σεισμογενής περιοχή. Και είναι και πολύ πιθανό πλέον. Για μένα πλέον είναι πάρα πολύ πιθανό και βέβαια ένα σεισμό τη τάξη του 4 με 4,5 δεν επιφέρει φθορές. Αλλά ένα σεισμό τη τάξη του 6 που γίνεται μια φορά τα 5 χρόνια, τα 10 χρόνια, έχει φθορές. Οπότε η ασφάλιση είναι, και θα δούμε τώρα που θα αρχίσετε και την ανάλυση των προϊόντων, θα δούμε ότι είναι πολύ γήινα τα προϊόντα. Δηλαδή μπορεί να ασφαλίσει το σπίτι σου με ένα ελάχιστο ποσό και να το καλύψει έναντι μεγαλύτερο ποσό. Όντω έτσι είναι. Σεισμό, κλοπέ. Κλοπέ επίση έχουμε. Υπάρχει αυξημένη εγκληματικότητα. Μεγάλες στιγμές ζούμε σε εκεί. Ναι. Τα χρόνια είναι δύσκολα, οι κρίσεις φέρνουν και εγκληματικότητα. Υπάρχουν ανεβασμένα τιμές σε κλοπές, οπότε πρέπει να έχουμε το νου μας και οικονομικούς κινδύνους που λέτε, τι είναι αυτό. Οικονομική κίνδυνη, για παράδειγμα, όταν μια επιχείρηση λειτουργεί και συμβεί μία από τις προηγούμενες ζημίες που αναφέρουμε. Είναι και άλλες, υπάρχουν και άλλοι κίνδυνοι, αλλά ας πούμε μία από αυτές πλημμύρα ή μία φωτιά και κλείσει. Δεν μπορεί να λειτουργήσει για 2, 3, 5 μήνες μέχρι να επανέλθει. Ναι. Εκεί έχει οικονομική ζημιά. Στην Ελλάδα, λέτε, τα τελευταία 30 χρόνια 300.000 επιχειρήσεις έκλεισαν από πυρκαγιά, κλοπή, πλημμύρα, σεισμοί ή άλλα γεγονότα ανεξάρτητα από την επιχειρηματική του δραστηριότητα. 2% άνοιξαν ξανά με δικά του λεφτά, 8% με τραπεζικό δανεισμό, ενώ 90% δεν άνοιξαν ποτέ ξανά. Αυτό σημαίνει ότι υπάρχει δυνατότητα καλύψεως μέχρι να ανοίξει ο άλλος την επιχείρησή του. Σαφώς είναι μέσα στις καλύψεις. Τι συνέβαινε πριν την κρίση, αν κάποιος είχε μια μικρή επιχείρηση, μικρομεσαία, που έκανε 50, 100, 150.000 ή και μια μεγάλη. Υπολόγιζε ότι έχω συμβεί μια ζημιά, ρε παιδί μου. Θα πάω από την τράπεζα, θα πάρω ένα δάνειο, θα ξαναλειτουργήσω. Όπως γνωρίζουμε όλοι, η στρόφη από τις τράπεζες έχει κλείσει. Καιρό τώρα. Αν λοιπόν συμβεί ζημιά, δεν υπάρχει άλλο μέσο να ξαναλειτουργήσει επιχείρηση. Άρα κλείνει αναγκαστικά. Και είναι αμαρτία. Όχι αμαρτία, είναι και κόπος μια ζωής. Για πάμε λοιπόν τώρα στα προϊόντα μας, τα οποία εγώ θεωρώ ότι πρέπει να δώσουμε ιδιαίτερη βαρύτητα. Τι προτείνουμε λοιπόν. Εμείς προτείνουμε προϊόντα ασφαλιστικά ανάλογα τον κάθε κίνδυνο. Οι κινδύνους ονομάζουμε εδώ. Τι βλέπουμε εδώ, βλέπουμε ότι είναι περίπου στις 5.500 σπίτια ανασφάλιστα. Λογικό. Δεν είναι στο DNA του Έλληνα να ασφαλίζει το σπίτι. Παρόλο που έχουμε 70% με τα τελευταία στοιχεία από ό,τι λέγανε ξεβούλοι, 70% ιδιοκατοίκηση. Αυτό είναι στο DNA του Έλληνα. Ενώ έχουμε ιδιοκατοίκηση και είμαστε σε μια σεισμογενή περιοχή, ναι. Έχουμε και 5.500 εκατομμύρια ανασφάλιστα σπίτια. Ναι, γιατί ο Έλληνας είναι ανεκπαίδευτος στην ιδιωτική ασφάλιση.
Ο Έλληνας τα τελευταία 20 χρόνια μαθαίνει τι πάει να πει ασφάλιση. Και θεωρούσε ανέκαθεν ότι το κράτος είναι ο πατερούλης, ο οποίος θα σου φροντίσει τα πάντα. Όταν το κράτος λοιπόν σταμάτησε να είναι ένας πατερούλης και σου έλεγε ότι γε μου έχεις γίνει 18 και πρέπει να βγεις έξω να πάει να δουλέψεις για να πληρώσεις, τότε έχει χάσει τον κόσμο κάτω από τα πόδια του. Αυτά τα οποία άλλες χώρες της Ευρώπης τα κάνανε εδώ και 40 χρόνια, εμάς έρχονται τώρα. Ψέματα. Όχι, αλήθεια είναι. Αλήθεια είναι. Συνεχίστε, γιατί εγώ μπορώ να κάνω μονολόγους εδώ με την ώρα. Υπάρχει, σα το είπα και πριν, μια παρεξηγημένη άποψη. Ο κόσμος νομίζει ότι είναι πολύ ακριβή η ασφάλιση περιουσίας. Δεν είναι όμως καθόλου έτσι. Και είπατε προηγουμένως που κάνετε μια σύγκριση με την ασφάλιση του αυτοκινήτου. Θα σας πω ότι αναλογικά είναι φθηνότερη. Φθηνότερη, ναι, ναι. Είναι φθηνότερη η ασφάλιση περιουσίας. Mm. Τώρα, στην ασφάλιση περιουσίας τι έχουμε. Έχουμε την ασφάλιση ξεχωριστά, γιατί είναι άλλος κίνδυνος ένα σπίτι, μια κατοικία, είτε κύρια είτε εξοχική. Όπου εκεί πέρα έχουμε, μπορούμε να καλύψουμε τα πάντα. Έτσι, από... Γιατί πακέτα, μιλάμε, ξεκινάνε τα πακέτα από πώς, από 300 ευρώ, ξέρω εγώ, ξεκινάνε, έπεσα μέσα. Όχι, έχετε ανεβεί πολύ. 200. Θα σας πω ότι ένα σπίτι 100 τετραγωνικά ασφαλίζοντας μόνο το κτίριό του για φωτιά, θα σας εκπλήξω, είναι 60 ευρώ. Όχι ναι, για, μόνο για τον κίνδυνο της φωτιάς. Αν προσθέσουμε σεισμό, περιεχόμενο και αναλόγως, ναι. Πόσο αυξάνεται και το ασφάλιση ναι, και μπορεί να πάει στα 200 μέχρι 300 ναι, ευρώ. Εκεί, εκεί, αλλά πρέπει να τα έχει όλα μέσα γι' αυτό. Ναι, σωστά, σωστά. Με όλη την κάλυψη. Ναι. Αλλά το, η κάλυψη της φωτιάς δεν είναι μικρό. Ναι. Και αν κάποιος φοβάται μέσα σε ένα δάσος και έχει, ή σε μια περιοχή που έχει δασόδι γύρω-γύρω. Θα του το κάνετε. Ναι, βεβαίως, γιατί να το ασφαλίσουμε. Δεν είναι δικλίδα ότι δεν πρέπει να είναι κοντά σε δάσος. Όχι, και όχι. Δεν είναι δικλίδα. Και υπάρχει και εξής, το εξής σχετικό από τον κόσμο. Λέει κάποιος. Εγώ θα προσέχω το σπίτι μου να μην πάρει φωτιά ή την επιχείρησή μου. Αυτό δεν σημαίνει όμως ότι θα προσέχει και του διπλανού. Ισχύει αυτό που λέτε. Δεν ξέρουμε αν θα έρθει από έξω ένας κίνδυνος ή όχι. Συνήθως είναι από διπλανά κτίρια, εκείνη είναι και από βραχυκυκλώματα. Τα περισσότερα από εκεί ξεκινάνε. Άρα μπορούμε να ξεκινήσουμε μια ασφάλιση από 60 ευρώ, είναι η μικρότερη τιμή σε ένα σπίτι 100 τετραγωνικά, σας λέω. Ναι. Και αναλόγως το πόσο είναι, φτάσει στα 200-300 ευρώ. Ωραία. Δηλαδή μπορούμε να πάρουμε μια πλήρη ασφάλιση που λέει σχεδιασμένη για υψηλές απαιτήσεις, εξασφαλίζει με τον πιο σύγχρονο και ολοκληρωμένο τρόπο, καθώς προστατεύει το σπίτι από κάθε πιθανό κίνδυνο και καλύπτει για κάθε τυχαίο ζημιογόνο κινητικό. Αυτό το πιάνει όλο. Ναι. Είσαι σίγουρος ότι οτιδήποτε σκάσει μέσα τώρα στην ασφάλιση αυτή. Δεν μπαίνουν τα τιμαλφή όμως, έτσι, στην κλοπή. Δηλώνεις τα τιμαλφή σου. Όχι, δεν μπαίνουν τα τιμαλφή χρυσαφικά, ρολόγια και τέτοια. Οι πίνακες και τα έργα τέχνης ασφαλίζονται ξεχωριστά. Χωριστά. Ξεχωριστά. Στο μπορούμε σπίτι, να τα καλύψουμε. Ασφαλίζουμε προφανώς τον δομικό σκελετό του, προφανώς την επίπλωση. Τι μπαίνει μέσα εκεί τώρα. Δηλαδή, αν πάθει φωτιά, αν πάρει φωτιά, πάει ένας πραγματογνώμονας, βγάζει ένα κόστος ότι καταστραφήκαν αυτά και αυτά και αυτά και αυτά. Αυτό πάει έναντι ενός συνολικού ποσού που δικαιολογεί, ξέρω εγώ. Δηλαδή, δίνεις 300 ευρώ και σου δικαιολογεί φθορές 30.000, ξέρω εγώ. Μάλιστα. Το λέω χοντρά-χοντρά, τώρα για να το καταλάβει ο κόσμος. Η ασφάλιση είναι ξεχωριστά το κτίριο ναι. και ξεχωριστά το περιεχόμενο που έχουμε μέσα. Μπράβο. Τα επιπλά μας, τα πράγματά μας. Ωραία. Εδώ θα πρέπει να σημάνουμε το εξής. Η παλιότερα και σε άλλες εταιρείες, δεν ξέρω αν ισχύει ακόμα. Υπήρχε όρος της παλαιότητας. Λέγαμε δηλαδή ότι τα πράγματα που έχω στο σπίτι μου μέσα ναι. είναι 15 ετών. Λογικό, χάνουν επειδή, την αξία. Επειδή λοιπόν αυτό χάνουν την αξία τους, θα αποζημιωθούν με αξία με μια ποσόστοση παλαιότητας. Διαφορετική. Στα προϊόντα τα δικά μας δεν ισχύει αυτό. Ισχύει ο όρος το αξία αντικατάσταση με καινούριο και σε πρώτο κίνδυνο. Που σημαίνει ότι όσο κάνει κάτι, ένας καναπές τον αγόρασα πριν από 10 χρόνια, 1000 ευρώ για παράδειγμα. Ναι. Σήμερα δεν κάνει 1000 ευρώ. Σήμερα κάνει 500. Ξέρω. 500. Αλλά αν αγοράσω καινούριο κάνει 1000 όμως. Ναι. Η αποζημίωση δική μας θα είναι σε αξία αντικατάσταση με καινούριο. Ωραιότατα. Ωραία. Και αν πάμε σε επιχειρήσεις. Αν πάμε σε επιχειρήσεις, έχουμε επίσης αντίστοιχα πακέτα. Εδώ οι τιμές εξαρτώνται από το μέγεθος της επιχείρησης και το κεφάλαιο. Εκεί είναι άλλα τα μεγέθη. Βεβαίως εδώ μπορούμε να καλύψουμε όλες τις επιχειρήσεις και με αντίστοιχα μικρά ασφάλιστρα. Δηλαδή, μια επιχείρηση η οποία φτιάχνει κάποιος ένα μικρό μαγαζί που κάνει 50-100.000 ευρώ για αυτόν τον ίδιο έχει μεγάλη αξία. Γιατί αυτά τα χρήματα είχε. Αυτά έχει αυτά δώσει, επένδυσε. Αυτά περιμένει να πάρει πίσω άμα πάθει ζημιά, βέβαια. Ένα ασφάλιστρο τη τάξη των 300-500 ευρώ για να καλύψει την επιχείρησή του σε μια δύσκολη στιγμή δεν νομίζω ότι είναι υπερβολικό. Σωστό, πολύ σωστό. Άρα λοιπόν μπορούμε να βρούμε πακέτα ανάλογα με το είδος επιχείρηση που έχουμε και το βαλάντιο το οποίο εμείς μπορούμε να διαθέσουμε ανά έτος. Και να κλείσουμε τέλος με την αστική ευθύνη ξενοδοχείων, το οποίο είναι πάρα πολύ. Σημαντικό, ιδίως για μια τουριστική περιοχή σαν την Κρήτη. Ναι, εδώ πέρα όντως το μεγάλο μας όπλο είναι ο τουρισμός. Η αστική ευθύνη είναι κάτι το οποίο λογικά θα πρέπει να απασχολεί όλους τους επαγγελματίες αρχικά. Γιατί η αστική ευθύνη δεν έχει να κάνει μόνο
με τα τουριστικά, έχει να κάνει με οτιδήποτε επαγγελματία. Βέβαια, με οτιδήποτε έχει να κάνει με αυτό. Αλλά ειδικά με τον κλάδο του τουρισμού, όπου και τα γραφεία τα τουριστικά ζητάνε, τα μεγάλα ξενοδοχεία το ξέρουν αυτό, ζητάνε να έχουμε συμβόλαια άστικης ευθύνης, αλλά και στα μικρότερα, το οποίο δεν είναι υποχρεωτικό ίσως, αν δεν δουλεύουν με γραφεία. Εκεί επίσης οι επιχειρηματίες νομίζουν ότι το κόστος είναι πάρα πολύ μεγάλο. Εδώ έχουμε παραδείγματα των καλύψεων που μπορεί να ξεκινήσουν από 30.000 ευρώ και να φτάσουν μέχρι 480.000 ευρώ. Η αστική ευθύνη είναι ευθύνη που φέρουμε έναντι τρίτων, έναντι των πελατών μας. Που σημαίνει ότι καλύπτουμε αν κάτι συμβεί στον πελάτη κατά τη διάρκεια διαμονής στην επιχειρήση στο ξενοδοχείο, με υπαιτιότητα του επιχειρηματία. Έτσι. Μιλάμε για τουριστικές μονάδες έως 30 δωμάτια, που είναι ένα μεγάλο ποσοστό των μονάδων. Ακριβώς. Είναι ο μέσος όρος στην ουσία. Ακριβώς. Και στην επόμενη κάρτα μπορούμε να δούμε παραδείγματα τιμολόγησης. Πόσο κάνει αυτό το πράγμα. Εδώ βλέπουμε λοιπόν ότι μπορούμε να ξεκινήσουμε από 68 ευρώ. Τίποτα δεν είναι έτσι. Έχουν πέσει και να φτάσουμε μέχρι 200 ευρώ το χρόνο για μια ασφάλιση αστικής ευθύνης. Ωραία. Λοιπόν, λέμε πολλά, θα πούμε περισσότερα. Στο δεύτερο μέρος θα μιλήσουμε για την υγεία. Εδώ έχουμε τον κύριο Λουραντάκη και τον κύριο Καστανάκη από την Ιντεραμέρικα. Στο δεύτερο μέρος ο κύριος Καστανάκης, ο ασφαλιστικός μας σύμβουλος στα θέματα υγείας, θα μας προτείνει ποια είναι τα ιδανικά πακέτα για την υγεία. Μικρό διαφημιστικό διάλειμμα. Στο δεύτερο μέρος θα είμαστε ξανά μαζί σας σε λίγα. Τη σημαία του πολέμου υψώνουν οι πρόεδροι των ασφαλιστικών ταμείων του Δημοσίου και Ελευθέρων Επαγγελματιών στους φαρμακοποιούς της Αττικής, που από αύριο αρχίζουν. Την έμεινα την ασκούν εκατοντάδες χειρουργίες στα δημόσια νοσοκομεία μετά την απόφαση των προμηθευτών ορθοπαιδικών υλικών να ξεκινήσουν την αναστολή παράδοσης υλικών. Εγκλωβισμένοι σε μια δύσκολη κατάσταση, οι νέοι ασθενείς που βλέπουν τις τελευταίες δύο εβδομάδες. Παρουσιάζονται τεράστιες ελλείψεις από υλικά τα οποία κοστίζουν ούτε 10 λεπτά, όπως εσείς. Μεγάλος χρόνος αναμονής για την ημερομηνία που θα κλειστεί ένα ραντεβού είναι ένα από τα πολλά προβλήματα που έχουν αντιμετωπίσουν οι ασφαλισμένοι του ΙΚΑ. Με καταλήψεις ταμείων που ξεκίνησαν από το ΚΑΤ, απαντούν οι νοσοκομιακοί γιατροί στην πρόσκληση σε διάλογο που απίθυναν. Είναι τουρνουμπούκι, απίστευτο. Ταλαιπωρία, ναι, ταλαιπωρία. Και έχω ανάγκη, φάρμακα δεν μπορώ να πάρω. Σε αγώνα δρόμου έχει επιδοθεί το Υπουργείο Υγείας και τις συγχωνεύσεις και συνεργασίες νοσοκομείων. Ούτε σκουφάκια στη δουλειά δεν έχουμε, τη χρησιμοποιούμε τα κολονάρια. Στο μικροσκόπιο του Σώματος Επιθεωρητών Υγείας μπήκε από σήμερα το ασκληπείο Φούλας για ελλείψεις υλικών που δημιουργούν σοβαρό πρόβλημα στην ποιότητα της περίθαλψης των ασθενών, κάνουν λόγο και εργαζόμενοι στο νοσοκομείο. Η αυξημένη πιθανότητα ενδονοσοκομειακών λοιμώξεων, παράταση νοσηλείας και τελικά πολύ μεγαλύτερο κόστος. Δεύτερο μέρος λοιπόν της εκπομπής μας, εδώ, Δόμηση και Οικονομία, Παρασκευή βραδάκι, μιλάμε για τις ασφαλιστικές καλύψεις, όπως είδατε και από το βίντεο το οποίο παρουσιάσαμε μέχρι τώρα. Στο δεύτερο μέρος θα μιλήσουμε για τον τομέα της υγείας και θα μιλήσουμε, καλεσμένοι μας ο κύριος Λουραντάκης Στάθης, Διευθυντής Διοικητικού Κέντρου της Ιντεραμέρικαν, και ο κύριος Καστανάκης Κώστας, ο οποίος είναι ο ασφαλιστικός σύμβουλος εξειδικευμένος για τα θέματα υγείας. Και πιστέψτε με, αν είναι 3-4 ασφαλιστικοί σύμβουλοι στα Χανιά οι οποίοι γνωρίζουν καλά την υγεία, τον ένα τον έχουμε εδώ. Λοιπόν, κύριε Καστανάκη, δεν μιλήσατε καθόλου στο πρώτο μέρος. Σας αφήνω το γήπεδο να παίξετε μπάλα. Ωραία. Λοιπόν, θα προτιμούσα να το κάνουμε τη μορφή διαλόγου. Λοιπόν, να μιλήσουμε λοιπόν καταρχήν για τις υποδομές της Ιντεραμέρικαν στο θέμα της υγείας. Ωραία. Πριν να πιάσουμε τις υποδομές της Ιντεραμέρικαν, θα ήθελα να πω ότι ο τομέας της υγείας είναι ένας πολύ ευαίσθητος τομέας. Να βλέπουμε παραλληλικά. Και σαν εταιρεία, στηριζόμενη βέβαια και στη μητρική μας εταιρεία, την Αχμαία, η οποία είναι ο πρώτος πάροχος υγείας στην Ολλανδία, θα ήθελα να δώσω κάποια στοιχεία για τα αποτελέσματα της άμεσης ιατρικής βοήθειας το 2015. Αυτό το οποίο βλέπουμε τώρα στον πίνακα, λέτε. Ή όχι. Ναι, αυτό είναι αυτό που βλέπουμε στον πίνακα. Μέσω του τηλεφώνου 1010, όπου εξυπηρετεί όλους τους πελάτες μας και καλύπτει... Μιλάμε για Ελλάδα τώρα, έτσι. Μιλάμε για Ελλάδα, ναι, βέβαια. Και τους καλύπτει στα έκτακτα περιστατικά. Θα ήθελα να πω κάποια νούμερα που είναι πολύ ενδεικτικά. Γίνανε γύρω στις 150 υγειονομικές αερομεταφορές εντός Ελλάδος. Και δυστυχώς, επειδή είμαστε νησί, όπως και στα άλλα νησιά, χρειάζεται πολύ. Χρειάζεται και βλέπουμε την ανάγκη του όταν κάποιος πρέπει να μεταφερθεί στην Αθήνα ή κάπου αλλού για ένα κρίσιμο περιστατικό. Επίσης, έγιναν περίπου 4.500 μεταφορές με ασθενοφόρο, δόθηκαν περίπου 20.000 συμβουλευτικές υπηρεσίες υγείας και διαχειρίστηκαν
περιστατικά πελατών μας που είχαν πάει ταξίδι στο εξωτερικό για οποιοδήποτε λόγο γύρω στα 80. Να παίζει και αυτό. Γιατί η κάλυψή μας, θέλω να το τονίσω, ότι είναι παγκόσμια. Δηλαδή, αν βγεις και πας σε ένα ταξίδι στην Ευρώπη ή στην Αμερική, με την καρτούλα σου. Με την καρτούλα σου, αν συμβεί κάποιο θέμα υγείας, υπάρχει ένα τηλέφωνο, υπάρχει το συντονιστικό κέντρο στο οποίο επικοινωνείς και αυτοί αναλόγως την περίπτωση αναλαμβάνουν να συντονίσουν την όλη διαδικασία. Καταπληκτικό. Μάλιστα. Προχωράμε λοιπόν. Λοιπόν, στηριζόμαστε σαν εταιρεία στο MediSystem. Το MediSystem είναι ένα ολοκληρωμένο σύστημα υγείας το οποίο παρέχει κάλυψη και στο εξωνοσοκομιακό κομμάτι της υγείας, αλλά και σε περίπτωση που κάποιος χρειαστεί μια νοσηλεία. Είναι πλαισιωμένο περίπου με 1.400 ιδιώτες γιατρούς όλων των ειδικοτήτων. Έχει γύρω στα 250 διαγνωστικά κέντρα, όπως βλέπουμε και στη διαφάνεια. Ανά την επικράτεια μιλάμε τώρα. Ανά την επικράτεια, σε λίγο θα δούμε και τα στοιχεία της Κρήτης. Ναι. Έχει 520 συμβεβλημένους χειρούργους, 20 συμβεβλημένα νοσοκομεία, έχουμε ιδιόκτητες κλινικές. Είναι 24ωρη γραμμή υγείας 10-10, αυτή που εξηγήσαμε προηγουμένως για την... Αυτή η γραμμή παρέχει ιατρική ή είναι μια γραμματεία η οποία σε παραπέμπει κάπου? Όχι, δηλαδή είναι γιατρός βάρειας, ας πούμε? Δεν είναι γραμματεία, είναι ένα οργανωμένο σύστημα υγείας το οποίο συνδέεται κατευθείαν... Με το νοσοκομείο βάρειας, ξέρω εγώ. Και με νοσοκομείο, αλλά και με γιατρούς, οπότε ανάλογα με το... Με το περιστατικό. Σοβαρότητα του περιστατικού, αυτός που θα καλέσει θα μιλήσει με νοσηλευτή, θα μιλήσει με γιατρό και θα τον κατευθύνουν. Να παρέχει τις πρώτες βοήθειες. Να παρέχει τις πρώτες βοήθειες και θα τον κατευθύνουν, αν χρειάζεται, και σε κάποιο νοσοκομείο που θα το έχουν ήδη ειδοποιήσει να τον περιμένει. Δηλαδή, έχουμε περιστατικά όπου η κάλυψη είναι ολοκληρωμένη. Δεν είναι μία γραμματεία που σηκώνει ένα τηλέφωνο απλά να πει. Λέει, πάτα το 5, μετά πάτα το 7, μιλά αγγλικά, μετά μιλά ολλανδικά. Έχει μία επιλογή για τα αγγλικά που είναι πρώτη. Μόνο. Είναι μόνο. Εντάξει, μόνο. Αυτή πρέπει να την έχει, γιατί έχουμε και πελάτες που δεν είναι Έλληνες. Δεν μιλάνε ελληνικά. Αν μου επιτρέπετε να κάνω μία παρέμβαση. Φανταστείτε μία τηλεφωνική γραμμή όπου μπορεί κάποιος να πάρει 24 ώρες 24ωρο και να πάρει πληροφορίες για το συμβόλαιό του, μέχρι ιατρικές συμβουλές, μέχρι την οργάνωση μιας αερομεταφοράς. Στην πράξη, τι μπορεί να σημαίνει αυτό? Μπορεί να συμβαίνει ότι ένας άνθρωπος πηγαίνει στις 5 ή 6 ώρα το πρωί με το παιδί του στο κυνήγι, γιατί θέλει να του μάθει την παράδοση, και κάτι του συμβαίνει στο βουνό. Με ποιον θα μιλήσει? Χρειάζεται πρώτη βοήθεια. Ή κάποιος πηγαίνει στο ψάρεμα, αν θέλετε. Ναι. Ή ένας άλλος άνθρωπος στις 2-3 ώρα τη νύχτα αισθάνεται μια αδιαθεσία. Έχει την δυνατότητα να μιλήσει άμεσα με γιατρό, να τον κατευθύνει άμεσα και να του οργανώσει οτιδήποτε χρειαστεί. Σωστό. Είναι πάρα πολύ σημαντικό. Κατανοητότατο. Θα ήθελα εδώ, αν μπορώ, να πω ένα περιστατικό που συνέβη σε μένα πριν 4-5 μήνες, όπου ένας πελάτης μου με πήρε 12 ώρα το βράδυ, στην ηλικία μου, κοντά στα 50, και μου είπε ότι αισθάνεται πόνος. Είστε στα 50. Χέρια. 51. Έκρυψα έναν χρόνο. Λοιπόν, τον συμβούλευσα να πάρει το 10-10. Πήρε λοιπόν το 10-10 και μετά εκ των υστέρων έμαθα ότι μίλησε με γιατρό κατευθείαν, διέγνωσε ότι ήταν πρόβλημα καρδιάς από το σημείο που αισθανόταν τα ενοχλήματα και είχαν τον κατευθύναν σε μια ιδιωτική κλινική στα Χανιά που συνεργαζόμαστε. Είχαν ήδη ειδοποιήσει την κλινική και μπορώ να πω ότι του σώσαν τη ζωή. Είναι μια χαρά. Έτσι ακριβώς λειτουργεί, όπως το λέω. Δεν το είχαμε μάθει αυτό. Είναι καινούργιο αυτό το πράγμα. Και δίνετε πραγματικά αγώνα και εσείς από τη μεριά σας να περάσετε στον κόσμο καταρχήν ότι μιλάμε για έναν σοβαρό οργανισμό. Δηλαδή θεωρώ ότι το πρόβλημα πλέον έγκυται στην φερεγγιότητα. Αλλά αυτό πιστεύω ότι σαν όμιλος το έχετε λύσει εδώ και πολλά χρόνια. Όντως έτσι είναι. Το δεύτερο πράγμα το οποίο πρέπει να πείσετε τον άλλο ότι είστε ακόμα το ίδιο ισχυροί όσο ήσασταν και πριν την κρίση. Και το τρίτο πράγμα είναι ότι μπορείτε να του παρέχετε προφανώς τα ίδια προϊόντα τα οποία του παρήχατε και πριν την κρίση. Ή σωστά, αυτά τα οποία λέτε εδώ ότι τα τηρείτε. Ή και τα προϊόντα μας, θα σας πω ότι τα έχουμε προσαρμόσει και στις τιμές της κρίσης. Έτσι. Δεν μπορούμε να κινούμαστε με τιμές του 2003 ή 2005. Ναι. Και τα προϊόντα μας όλα είναι προσαρμοσμένα στις τιμές της κρίσης για να μπορούν να είναι προσιτά στον κόσμο. Δύσκολα πράγματα. Αλλά χαίρομαι γιατί βλέπω ανθρώπους οι οποίοι πραγματικά ανοίγουν δρόμους και σε επαγγέλματα τα οποία ήταν για πολλά χρόνια το επάγγελμα του ασφαλιστή ήταν παρεξηγημένο. Ήταν παρεξηγημένο το και. Το καθάρισαν βέβαια. Έχετε απόλυτο δίκιο. Θεωρώ με το Solvency 2 που είπε και προηγουμένως ο κύριος Βουραντάκης και με τις προϋποθέσεις ότι καθαρίζει σιγά σιγά το επάγγελμα. Ναι, έτσι. Να προχωρήσουμε. Λοιπόν, θα ήθελα να πω και για τον ιδιόκτητο στόλο της άμεσης ιατρικής βοήθειας.
τα 20 ασθενοφόρα και επίσης πάρα πολύ σημαντικό, στις αερομεταφορές χρησιμοποιούμε δικά μας μέσα. Έχει διόχτα μέσα Inter-American, τα οποία τα χρησιμοποιεί, δεν χρησιμοποιούμε... Δικά σε αεροπλάνα και ελικόπτερα. Ναι, είναι τρία αεροπλάνα και τρία ελικόπτερα. Το κόκκινο αεροπλάνα ναι, είναι και το κόκκινο είναι το χρώμα της εταιρείας. Για πάμε παρακάτω, το κόκκινο είναι λοιπόν, και το χρώμα της θα ήθελα να δούμε τώρα λίγο, όσο αναλυτικά μας παίρνει ο χρόνος, τις παροχές του MediSystem. Λοιπόν, το MediSystem καλύπτει και το κομμάτι της εξωνοσοκομιακής κάλυψης. Απεριόριστες ιατρικές επισκέψεις και διαγνωστικές εξετάσεις. Έχουμε 24-ωρη γραμμή ιατρικών συμβουλών, αυτό που είπαμε προηγουμένως. Έχουμε ένα ετήσιο δωρεάν check-up, το οποίο είναι πάρα πολύ σημαντικό γιατί προλαμβάνει αρκετές περιπτώσεις. Ναι. Κατά την άποψή μου έπρεπε να ήταν υποχρεωτικό, δεν είναι βέβαια, αλλά είναι μια πολύ καλή παροχή. Και επίσης έχουμε νοσοκομιακή κάλυψη και στα ιδιωτικά και στα κρατικά νοσοκομεία παγκοσμίως. Και αυτό είναι πολύ σημαντικό. Εδώ θέλω να τονίσω ότι στους ασφαλισμένους μας η επιλογή του νοσοκομείου ή η επιλογή του γιατρού που θα του κάνει η επέμβαση είναι δικιά του. Δεν υποχρεώνουμε κανένα να πάει κάπου. Να πάει σε ένα συγκεκριμένο. Μπράβο. Βέβαια. Από την άλλη μεριά όμως έχουμε συμβεβλημένα νοσοκομεία όπου ιδιαίτερα τώρα στην περίοδο της κρίσης έχουν το εξής πλεονέκτημα. Δεν χρειάζεται ο ασφαλισμένος να εκταμιεύσει τα χρήματα της νοσηλείας. Σημαντικό αυτό. Ή δεν χρειάζεται να πληρώσει από την τσέπη του το χειρούργο που θα του κάνει την εγχείρηση. Πολύ σημαντικό αυτό. Εμείς καλύπτουμε κατευθείαν στα συμβεβλημένα νοσοκομεία το ποσό που δικαιούται ο πελάτης χωρίς να χρειάζεται. Και όπως βλέπω και στην κάρτα, έχετε όλα τα νοσοκομεία από την πλευρά. Ναι, έχουμε αρκετά νοσοκομεία σε όλη την Ελλάδα και αυτή η λίστα συνεχώς. Αυτό το Ολύμπιο θεραπευτήριο είναι αυτό που έχουμε εδώ πέρα, στα Χανιά. Όχι, σε άλλο νομό είναι. Α, και αυτό Ολύμπιο λέγεται? Ναι. Μπράβο. Δεν είναι δικό μας. Πάμε. Θα ήθελα να δούμε λίγο τα. Αν μπορούμε. Στα Χανιά μας. Να ξεκινήσουμε από την Κρήτη και να δούμε το δίκτυο των γιατρών. Έχουμε γύρω στους 87 γιατρούς σε όλους την Κρήτη συμβεβλημένους. Εδώ να τονίσω ότι... Όλων των ειδικότητων βλέπω. Όλων των ειδικότητων. Κάποιες ειδικότητες δεν τους έχουμε συμβεβλημένους. Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι οι πελάτες μας δεν έχουν κάλυψη. Υπάρχει μια συγκεκριμένη διαδικασία όπου όταν πελάτες μας χρειαστεί ένα γιατρό με τον οποίο δεν είμαστε συμβεβλημένοι σε οποιαδήποτε περιοχή... Του κανονίζετε εσείς. Που το κανονίζουμε να έχει την κάλυψή του κανονικά. Αν αναφέρουμε ότι στα Χανιά έχουμε 36 γιατρούς, στο Ρέθυμνο 18, στο Ηράκλειο 28 και στο Λασίθι έχουμε 5. Επίσης... Μήπως έχετε ισχυρότερο δίκτυο στα Χανιά, 36 και 28, 36 στα Χανιά και 28 στο Ηράκλειο. Έχουμε ένα ισχυρό δίκτυο, πληθυσμιακά δεν θέλω να κάνω σύγκριση. Δεν κουμπώνει. Δεν κουμπώνει. Να κάνω σύγκριση, αλλά έχουμε ένα πολύ ισχυρό δίκτυο στα Χανιά. Να ευλογήσουμε λίγο τα γένια μας σε αυτό, γι' αυτό το λέω. Γιατί αυτό σημαίνει ότι το δίκτυο στα Χανιά είναι ισχυρό. Ναι, όντως. Εγώ το είπα, μην πείτε το είπατε εσείς, εγώ το είπα. Θα πάω εγώ την ευθύνη. Ας είναι καλά και οι άνθρωποι οι οποίοι μας στηρίζουν. Για αυτό σας το λέω. Από την πλευρά μας, προχωράμε. Επίσης, έχουμε 16 διαγνωστικά κέντρα που οι πελάτες μας μπορούν να κάνουν εκεί πέρα τις εξετάσεις που χρειάζονται. Απλέον επώνυμα. Μπράβο. Και επίσης, έχουμε 5 συμβεβλημένα ιδιωτικά νοσοκομεία, τα οποία τα 2 είναι στα Χανιά και τα 3 είναι στο Ηράκλειο. Καλύπτεσαι πλήρως. Καλυπτόμαστε βέβαια. Μάλιστα. Θεωρώ ότι σαν Inter-American και σαν MediSystem καλύπτουμε πλήρως τις επιθυμίες και τις ανάγκες των πελατών μας στο ευαίσθητο κομμάτι της υγείας. Αν μη τι με άλλο όλη αυτή την υποδομή. Ναι, αν μη τι άλλο αισθάνεσαι ασφαλής στο, όταν είσαι σε ένα τέτοιο όμιλο ο οποίος έχει ανά πάση τιμή σε οποιοδήποτε σημείο του κόσμου ίσως να σου παρέχει στα στάνταρτ τα οποία λέει συγκεκριμένες παροχές. Λοιπόν, επειδή δεν σας αρέσει να ευλογείτε λίγο τα γένια σας, να μιλήσουμε λίγο και για το κατάστημα εδώ στα Χανιά. Πριν να μιλήσουμε για το κατάστημα στα Χανιά, αν μου επιτρέπετε, θα ήθελα να πω λίγο ποια είναι η διαδικασία όταν κάποιος συμπολίτης μας θέλει να πάρει αυτή την κάλυψη υγείας, γιατί είναι σημαντικό, είναι σημαντική διαδικασία. Εκείνο που πρέπει να γίνει είναι να έρθει σε επαφή μαζί μας, να κλείσουμε μία πρώτη συνάντηση, ένα πρώτο ραντεβού, στο οποίο θα κάτσουμε να συζητήσουμε αναλυτικά τις επιθυμίες του και τις ανάγκες του, τις δικές του και της οικογένειάς του. Θα συλλέξουμε κάποια στοιχεία. Μετά θα επεξεργαστούμε τα στοιχεία, θα βγάλουμε μία ολοκληρωμένη μελέτη, η οποία έχει να κάνει με την κάλυψη των δικών του, των ατομικών του επιθυμιών και αναγκών ή της οικογένειάς του, σύμφωνα πάντα με την οικονομική του δυνατότητα. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Το προφίλ και το οικονομικό. Σε αυτό το κομμάτι πιθανόν να χρειαστούμε και την εξειδικευμένη άποψη κάποιων στελεχών της εταιρείας μας και σε δεύτερη συνάντηση ερχόμαστε και παρουσιάζουμε αυτές τις λύσεις στον ενδιαφερόμενο και εφόσον πληρούνται τρεις προϋποθέσεις, οι οποίες είναι πρώτον αυτά που προτείνουμε να είναι λογικά, δεύτερον να καλύπτουν τις ανάγκες και τις επιθυμίες του και τρίτον
να μπορεί να τα αντέξει το πορτοφόλι του, γιατί είναι πολύ σημαντικό, προχωρούμε στην υλοποίηση της συνεργασίας. Κύριε Λουραντάκη, εγώ χωρίς να ξέρω, ήρθα στα γραφεία σας, τα οποία είναι σε ένα κεντρικό σημείο, πάτησα το 3, ανέβηκα στον όροφο σας πάνω και μπήκα σε κάποια γραφεία στα οποία είδα κόσμο, απαραίτητο στοιχείο ότι κάτι είναι ζωντανό μέσα εκεί. Είδα ανθρώπους χαμογελαστούς, είδα μία γραμματέα προσήχαρη και ευγενική. Δύο γραμματείς. Δύο, εγώ έτυχα να δω τη μία. Ναι, και είδα γενικά μία υγεία να αποπνέει το γραφείο στα Χανιά. Και επειδή ξέρω ότι δεν σας αρέσει να μιλάτε γι' αυτό, ξεκινάω εγώ την κουβέντα και θέλω να μας πείτε 2-3 πραγματάκια, γιατί το κοινωνικό σας πρόσωπο είναι αρκετά δυνατό στην πόλη. Ναι, να σας πω. Ιστορικά το γραφείο δημιουργήθηκε και ξεκίνησε το 1973. Φανταστείτε ότι στο υποκατάστημα μέσα υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι είναι 30 χρόνια αυτή τη στιγμή και εξακολουθούν να εργάζονται 25-28 χρόνια. Από αριθμοί περίπου στους 9.200 πελάτες ήταν η τελευταία μέτρηση 31-12 που κάναμε. Χρόνο με το χρόνο προσπαθούμε να υιοθετούμε νέες δομές μοντέρνες και να εξεργαζόμαστε και να δουλεύουμε πάρα πολύ με την τεχνολογία. Αλλά πέραν των εργασιών, όπως είπατε, ναι, δουλεύουμε με πάρα πολύ κέφι, γιατί τι νόημα έχει να πηγαίνεις στη δουλειά σου και να πηγαίνεις με το σανιό. Έτσι. Είναι ωραίο να πηγαίνεις στη δουλειά σου με κέφι. Ο πρώτος κανόνας είναι αυτός. Είμαστε 34 άνθρωποι αυτή τη στιγμή που συνεργάζονται με το γραφείο. Αυτό που νομίζω έχει πιο μεγάλη σημασία είναι αυτό που λέγατε, το κοινωνικό μας πρόσωπο. Δηλαδή, φανταστείτε ότι το 2015 δώσαμε 667.000 ευρώ σε αποζημιώσεις και σε λήξεις συμβολέων. Πληρώσατε δηλαδή. Ναι, το 2015. Σημαντικό. 5 νέες θέσεις εργασίας. Κάθε χρόνο είναι μίνιμουμ δημιουργούμε 5 νέες θέσεις εργασίας. Εξίσου σημαντικό. Φέτος ο στόχος μας είναι να πάμε στις 8. Συν 8. Συν 8. Μπράβο. Σπεύσατε λοιπόν. Στην Αμερική. Και η πεποίθησή μας είναι ότι ένας οργανισμός όπως είμαστε εμείς θα πρέπει να επιστρέφει μέρος της αξίας που παίρνει από τους πελάτες τους πίσω στην τοπική κοινωνία. Άρα προσπαθούμε να βοηθούμε την τοπική κοινωνία με πάρα πολύ εθελοντισμό, με διάφορες δράσεις που οργανώνουμε. Αιμοδοσίες 1-2 φορές το χρόνο, προσφέροντας αίμα στο νοσοκομείο Χανίων, τρόφιμα σε κοινωνικά παντοπολία, σε συσίτια όπου μπορούμε να βοηθήσουμε, σεμινάρια για κυκλοφοριακή αγωγή, όπου μπορούμε να βοηθήσουμε την τοπική κοινωνία, γιατί οι εποχές, μην ξεχνάμε, είναι δύσκολες. Τέλεια. Λοιπόν, πιστεύω ότι τα είπαμε. Ήταν πολλά που είχαμε να πούμε, προλάβαμε να πούμε όσο περισσότερα μπορούμε. Να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ για την παρουσία σας. Και εμείς σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Θα είναι μεγάλη μας χαρά να σας ξαναφιλοξενήσουμε να μας πείτε και τα νέα προϊόντα. Να είστε καλά. Ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστούμε καλά. Εμείς θα είμαστε μαζί την ερχόμενη Παρασκευή με ένα εξίσου ενδιαφέρον θέμα. Να είστε καλά, να έχετε ένα όμορφο Σαββατοκύριακο. Καλό σας βράδυ.